29 Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Φέτος όμως, επειδή μιλάμε για την πανδημία του κορονοϊού, να δούμε κατά πόσο σχετίζεται και κατά πόσο οι ευπαθείς ομάδες, εκείνοι δηλαδή που υποφέρουν από κάποια νόσο, από κάποια καρδιοπάθεια, τι θα πρέπει να προσέχουν περισσότερο. Έχουμε κοντά μας τον Αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον γιατρό, τον καρδιολόγο, τον κύριο Γιώργο Σιλιόγκα. Κύριε Σιλιόγκα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Θέλω όμως καταρχήν να δούμε τι γίνεται με τους καρδιοπαθείς σε σχέση με τον κορονοϊό. Βεβαίως. Θα σας πω αυτά τα οποία λέει τουλάχιστον η ιατρική επιστήμη και οι καρδιολόγοι. Όπως ξέρετε, ο κορονοϊός μεταδίδεται μέσω του αναπνευστικού συστήματος, αλλά μπορεί να χτυπήσει εντός εισαγωγικών όλα τα συστήματα. Και το καρδιαγγειακό μπορεί να κάνει μυοπερικαρδίτιδα, να κάνει δηλαδή και οξία καρδιακή ανεπάρκεια, που πολλές φορές είναι στην πλειονότητα των περιπτώσεων θανατηφόρα. Είναι όπως σπάνια μεν και άλλοι υγιεί, οι κοξάκι κάνουν υιογενείς μυοκαρδιοπάθειες και μυοπερικαρδίτιδες που θέλουν και αυτές μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να προσέχουμε και τη γρήπη, και διότι δεν είναι, χτυπάει μόνο το αναπνευστικό σύστημα, χτυπάει και γενικότερα τα συστήματα. Και όταν χτυπήσει και το καρδιακιακό σύστημα, θα έχουμε επιπλοκές και στην υφρική λειτουργία και στην υπαρκτική λειτουργία και σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του οργανισμού. Άρα αυτοί οι γιατροί θα πρέπει να προσέχουν διπλά οι άνθρωποι που υποφέρουν από καρδιακά νοσήματα. Βεβαίως, πρέπει να προσέχουν διπλά και πρέπει να υπακούμε, επειδή δεν έχει βγει ακόμη το εμβόλιο τουλάχιστον αυτού του κορονοϊού του 19, πρέπει να προσέχουμε αυτά που λένε οι λοιμοξιολόγοι. Κυρίως είπαμε τις αποστάσεις. Εάν όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης είχαμε απόσταση 14 ημερών ο ένας από τον άλλον, θα είχε εξαλειφθεί ο ιός. Γι' αυτό λέμε ότι, ξέρετε, να μην συνοστίζεστε, να μην υπάρχει αυτός ο μεγάλος συγχρονισμός μέσα σε κλειστούς χώρους ενδεχομένως. Να είναι τουλάχιστον οι χώροι να αερίζονται πολύ καλώς. Να φοράμε τις μάσκες, διότι μεταδίδονται μέσω των σταγονιδίων του αναπνευστικού συστήματος στον αέρα και τα εισπνέει και ο άλλος και οι περίγυροί μας. Πρέπει να προφυλάξουμε δηλαδή, παρόλο ότι λέμε οι νεαρότερες ηλικίες δεν έχουν τόση μεγάλη νοσηρότητα, μπορεί όμως, είπαμε, οι καρδιοπαθείς, αυτοί οι οποίοι έχουν καρδιαγγειακές νόσους ή τα ηλικιωμένα άτομα που συνήθως έχουν παράγοντες κινδύνου. Ένα έμφραγμα μυοκαρδίου που έχει περάσει κάποιος, συμφανέα νόσο που έχει περάσει κάποιος, ένα καρδιαγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, είπαμε κάποια μορφής νεφρικής λειτουργία. Αυτά τα άτομα, τα ηλικιωμένα ενδεχομένως, πρέπει να τα προφυλάξουμε, διότι γι' αυτό περισσότερο. Αυτό ακριβώς. Τα καρδιακά νοσήματα ήταν από τους πρώτους παράγοντες και στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ατόμων που υπέφερε ή, αν θέλετε, έχανε τελικά τη ζωή του από κάποιο καρδιακό νόσημα. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί αυτός ο αριθμός ή έχει μειωθεί αντίστοιχα και λόγω του τρόπου ζωής. Το επιβαρύνει δηλαδή ή τα πάμε καλύτερα? Βεβαίως θα σας έλεγα ότι έχει αυξηθεί, αλλά επειδή έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση όσον αφορά και την οξία φάση των συμβαμβάτων και την αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου, θα έλεγα ότι έχει βελτιωθεί η επιβίωση. Λοιπόν, πρέπει να πούμε μερικά απλά πράγματα, διότι καμιά φορά τα απλά είναι τα πιο σοβαρά. Πρέπει, για να διατηρήσουμε μέχρι τα βαθιά μας γεράματα
το καρδιαγγειακό μας σύστημα υγιές, πρέπει να ελέγχουμε μερικούς παράγοντες κινδύνου. Αυτοί οι παράγοντες όλοι τους έχουμε ακούσει, καμιά φορά τους παραβλέπουμε. Λοιπόν, πρώτα να πούμε η αρτηριακή υπέρταση. Τη μετράμε βέβαια όλοι, τη φοβόμαστε ενδεχομένως. Πολλές φορές τη μετράμε λάθος, αλλά τέλος πάντων είναι πολύ σοβαρός παράγοντας που πολλές φορές δεν μας κάνει και συμπτώματα. Mm-hmm. Γι' αυτό κατά περιόδους πρέπει να την ελέγχουμε με σωστό τρόπο όμως, με πιστοποιημένα πιεσόμετρα και τέλος πάντων όταν δούμε ότι ξεφεύγουν από το όριο το οποίο έχουμε ορίσει στο γενικό πληθυσμό 140 συστολική και 90 διαστολική, λέμε η συστολική. Η μεγάλη και η μικρή που ναι, λέμε. Ναι, έτσι. Τη συστολική λέμε ναι. Την πίεση που επικρατεί στα αγγεία κατά τη διάρκεια της συστολής της καρδιάς ναι. Και τη διαστολική κατά τη διάρκεια της διαστολής. Όταν γεμίζει η καρδιά να ξαναρουφάει το αίμα τέλος πάντων από τα πνευμόνια να το ξαναδιώξει. Λοιπόν, βέβαια υπάρχουν μερικοί ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία και αυτοί που έχουν και ζαχαρό διαβήτη που έχουμε χαμηλότερα τα όρια. 130-85 διαστολική και πρέπει εκεί να είμαστε πιο επιτακτική η θεραπεία μας. Είπαμε πρώτον τον παράγοντα την αρτηριακή υπέρταση. Ναι. Ένας δεύτερος παράγοντας σοβαρός είναι ο ζαχαρόδης διαβήτης. Ένας στους 10 ανθρώπους πάσχει από τους ζαχαρόδης διαβήτης. Και εδώ έρχομαι να σας πω, κύριε Ευαγγελίου, για τον τρόπο ζωής. Για τον τρόπο ζωής, καμιά φορά η καθιστική ζωή, δεν ελέγχουμε τόσο πολύ το βάρος μας, που μπορεί να κάνουν το ζαχαρόδη διαβήτη να έρθει στην επιφάνεια. Λοιπόν, πρέπει να το ελέγχουμε, να πηγαίνουμε στον κατάλληλο γιατρό, στον παθολόγο, διαβητολόγο. Λοιπόν, άλλο είναι η δυσλιπιδημία. Δηλαδή, πώς λέμε, ο κόσμος λέει αυξημένη χοληστερίνη. Λέμε, δεν έχει συμπτώματα. Πρέπει να το ελέγχουμε. Και από παιδικής ηλικίας, πολλές φορές έχουμε αυτό παιδιά. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι παιδιά που έχουν. Έχουν παιδιά που έχουν και τέλος πάντων τα στέλνουμε σε ειδικό λιπιδημικό ιατρείο και από 10 χρονών λαμβάνουν αγωγή σήμερα. Διότι είπαμε είναι το καρδιακό. Είναι εξεργασμένη τροφή, δηλαδή αυτά τα. Όχι, είναι και είναι ιδιοπαθή η λιπιδημία πολλές φορές. Και αυτό που λέτε. Είναι λίγο σε πιο αυξημένες ηλικίες. Ναι. Αλλά πολλές φορές πρέπει να το ελέγχουμε. Ναι. Σας είπα, έχω δει παιδιά με πάνω από 300 χοληστερίνη. Πόσα παχύσαρκα παιδιά μπορεί να υποφέρουν. Δυστυχώς, θα σας πω την αλήθεια ακριβώς, δεν ξέρω το ποσοστό, αλλά υπάρχει αυξημένο ποσοστό στην παιδική παχυσαρκία και πρέπει να προσέχουν. Ιδίως οι μανάδες, οι αγιάδες, δηλαδή να αφήνουμε τα παιδιά μας να παίζουν στο ύπαιθρο, να μην τα αφήνουμε, δηλαδή να τα παροτρύνουμε, να βγαίνουν με το κινητό λίγο λιγότερη ενασχόληση, την τηλεόραση. Δηλαδή πρέπει να δίνουμε όμως και τρόπους ζωής, να έχουμε γήπεδα, να έχουμε ο αθλητισμός να τροφοδοτείται και από την πολιτεία ουσιαστικά, να έχουν τα παιδιά κίνητρο να μπορούν να αθληθούν. Χάθηκαν οι αλάνες. Λοιπόν, να πω όμως να συνεχίσω, είπαμε την υπέρταση, είπαμε το ζαχαρό διαβήτη, τη δυσλιπιδημία και τελευταίο το κάπνισμα. Βέβαια, μας κάνουν και αυτά αυξημένη καρδιακά συμβάματα. Είπαμε τέσσερις κύριους προδιαθέτους παράγοντες. Πρέπει να τους ελέγχουμε. Πολλές φορές και ένας όμως παράγων μπορεί να μας κάνει τη ζημιά, εάν είναι σε αυξημένη ένταση. Λοιπόν, υπάρχουν και δευτερεύοντες παράγοντες στη σημερινή ζωή που ζούμε και έρχομαι πάλι στην ερώτησή σας, με το άγχος της καθημερινότητας, να τα προλάβουμε όλα, την καθιστική ζωή, τη διατροφή μας. Πρέπει να ελέγξουμε τη μεσογειακή διατροφή. Πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας να τρώνε φρούτα. Ζούμε πραγματικά σε ένα παράδεισο. Δηλαδή, αν σκεφτούμε τι παράγει φύση. Δηλαδή, δεν λέω οι ζαχαροπλάστες είναι φίλοι μου οι περισσότεροι και καλά κάνουν και κάποια στιγμή που θα φάμε όλοι γλυκά. Αλλά δεν είναι καθημερινό να ξέρεις από το ψυγείο, μαμά, τι γλυκό θα φάω. Δηλαδή, να μάθουμε τα φρούτα. Δεν έχουμε τώρα σταφύλια. Ωραία. Δεν έχουμε καρπούζι, δεν έχουμε ροδάκινα, δεν έχουμε μέσπουλα με αυτά που μου αρέσουν, σίκα. Δηλαδή θέλω να πω, εάν παρατηρούν τα παιδιά να μαθαίνουν να τρώνε και να αθλούνται, δηλαδή θα εκτίσουν ένα πολύ υγιές καρδιαγγειακό σύστημα. Λοιπόν, πρέπει να διδάσκεται αυτό στα σχολεία, γιατί τα τελευταία χρόνια γίνεται πάρα πολύ λόγος για τη μεσογειακή διατροφή, για την πυραμίδα. Έχετε δίκιο. Εδώ θα ήθελα να πω έτσι μία. Καμιά φορά μένουμε στις λεπτομέρειες. Τι θέλω να πω. Κάποτε
ήρθε τέλος πάντων ένα άτομο νεαρής ηλικίας, σπουδάστρια εδώ πέρα στην περιοχή. Γιατρέ, έχω μια μαλλιωμένη ταχυκαρδία. Έχει μια 85 σεγούς, αλλά ήταν, πώς να το πω, αυξημένο δίκτυο βάρος του σώματος, λίγο αυξημένο βάρος. Λέω, ξέρεις, ας πούμε, σας είπα 22 χρονών περίπου, ναι, ξένα. Ναι. Ξέρετε, λέω, πόσες θερμίδες χρειάζεται ένας άντρας ή μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της ημέρας για να διατηρήσει το βάρος της? Όχι, μου λέει. Λέω, η γυναίκα, ξέρω, θέλει 1800 θερμίδες. Θα σας πω όμως για ποιο λόγο το λέω. 1800 θερμίδες την ημέρα να διατηρήσει το βάρος της. Και ο άντρας 2200, εάν δεν κάνει δηλαδή μεγάλη εντατική άσκηση. Mm-hmm. Λοιπόν, της λέω, ξέρεις, ας πούμε, πόσο ένα κιλό λάδι, πόσες θερμίδες έχει? Ή μάλλον όχι. Του το είπα πρώτα πριν κάνω αυτή την ερώτηση. Λέω, για να χάσεις ένα κιλό σε ένα μήνα, λέω. Ας πούμε, σε ένα χρόνο να είσαι εδώ για καλύτερα. Σε ένα μήνα να χάσεις ένα κιλό, της λέω. Ξέρεις πόσες θερμίδες χρειάζεται για να χάσεις ένα κιλό? Όχι, μου λέει. Λέω, ωραία. Τι το είπα, ότι ένα κιλό αντιστοιχεί σε 7.000 θερμίδες. Σε 7.000 θερμίδες, δηλαδή 230 θερμίδες λιγότερες την ημέρα. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Ευαγγελίου? Διότι πολλές φορές, αν και οτιδήποτε τα ζαχαρωτά, μάλλον τα προϊόντα διατροφής υποχρεούνται να έχουν τις θερμίδες στην εξεταγή, αλλά πολλές τα διαβάζουμε. Έτσι. Προσπαθώ να τις... Και τα αναψυκτικά γενικότερα. Και τα αναψυκτικά, έτσι, ναι. Προσπάθησα να την πείσω ότι, ναι, ξέρετε, με 230 θερμίδες λιγότερες την ημέρα θα χάσεις ένα κιλό το μήνα, χωρίς να κάνεις άλλη προσπάθεια ιδιαίτερα. Και τις το είπα βέβαια με το λάδι. Όταν τρώμε μια σαλάτα το μεσημέρι, δεν θα βάλουμε. Πιάνουμε τη σαλάτα, πιάνουμε το λάδι και βάζουμε έτσι. Λοιπόν, ξέρετε ότι ένα λίτρο λάδι, που είναι πολύ καλό το ελαιόλαδο φυσικά, αυτό σας είπα για τη μεσογειακή διατροφή, ένα λίτρο λάδι έχει 10.000 θερμίδες, του τέστην 1.400, αυτά θέλω να ακούσω κόσμο, τα απλά πραγματάκια θέλω να ακούσω κόσμο. 1.400 δηλαδή, 1,5 κιλό περίπου παίρνουμε από ένα λίτρο λάδι. Αν μου λέει κάποιος, φίλος, πελάτης τέλος πάντων, α, εγώ τι του κάνω το λάδι, μου λέει, τι του κάνω, το χύσω. Λοιπόν, θέλω να πω ότι θέλουμε προσοχή. Δηλαδή, μια κουταλιά του γλυκού λάδι φτάνει έτσι ώστε μειώνεται το βάρος, μειώνεται η δυσλιπιδημία μας, μειώνεται η υπέρταση και βελτιώνεται και ο ζαχαρός της. Όσον αφορά αυτά, όσον αφορά το καρδιαγγειακό, για να χτίσουμε σωστό και υγιές καρδιαγγειακό σύστημα. Εσάς σας θέλουμε πάρα πολύ ώρα να πούμε και άλλα πράγματα, όμως ο χρόνος είναι περιορισμένος. Γιατρέ, εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια. Θα ήθελα λίγο να προσθέσω ένα πράγμα. Ένα, ναι, πράγμα ακόμα. Ναι. Πολλές φορές λέει κάποιος ότι, ξέρεις, αν κάνω ένα τεστ κοπόσεως και το βγάλω καλά, είμαι καλά και, ξέρεις, δεν θα χρειαστώ να πάρω φάρμακα κλπ. Γι' αυτό το βγάλω καλά το τεστ κοπόσεως. Μύθος. Μύθος. Διότι θέλω να εφιστήσω την προσοχή σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, ή πολλές φορές οι άνθρωποι μου λένε, γιατρέ, να κάνω το τρίπλεξ, να κάνω τρίπλες αγγείων, καροτίδων, αρτηριών, να δω αν είμαι εντάξει, αν είναι καλές οι αρτηρίες μου. Λοιπόν, αυτό θέλω να ευχαριστήσω την προσοχή. Λοιπόν, οι αρτηρίες πολλές φορές και στεφανογραφία να κάνει κάποιος, στεφανογραφία να κάνει σήμερα και να βρεθεί ο καρδιολόγος να πει ότι έχεις φυσιολογικά στεφανιά αγγεία. Αύριο μπορεί να κάνει έμφραγμα. Για ποιο λόγο? Λοιπόν, διότι πολλές φορές τα επεισόδια, δηλαδή το έμφραγμα ή το εγκεφαλικό, γίνεται όταν σπάει μία αθερματική πλάκα, η οποία είναι πολύ μικρή, που δεν συλλαμβάνεται, δεν λαμβάνεται ούτε με την αγγιογραφία, δηλαδή ούτε με τη στεφανογραφία, ούτε με το τρίπλεξ. Πολλές φορές σπάει αυτή η πλάκα. Δηλαδή, σαν να πάει κάποιος με το ξεραφάκι και τραυματίζει το αγγείο εκεί πέρα, και επειδή πυροδοτείται μηχανισμός αιμόστασης, φυσιολογικός είναι αυτός, δηλαδή πώς μαζεύουν τα μπετάλια να κάνουν τον θρόβο, αυτό γίνεται στη μέση του αγγείου. Μέσα στο αγγείο. Αυτός, δηλαδή, πρέπει να σταθεροποιήσουμε τις αθερματικές πλάκες. Η σταθεροποίηση γίνεται με τον έλεγχο των παραγόντων κινδύνου. Αυτό θέλω να πω. Πρέπει να προσέχουμε τους παραγόντες κινδύνου. Υπέρταση, δυσλιπιδημία, κάπνισμα, ζαχαρώδη διαβήτη. Ευχαριστώ και πολύ, γιατρέ. Λιγότερο άγχος στη ζωή μας. Στη ζωή μας. Και περισσότερο το ρίχνουν έξω οι άνθρωποι. Ευχαριστώ Καλή πάρα συνέχεια. Πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.